Θα μας πει η κυρία Λαμπρινάκου ποιον άλλον έχουμε στο στούντιο για να μιλήσουμε και όλες να πούμε δύο κουβέντες. Έχουμε και τον κύριο Στέφη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας του Αγίου Ιωάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα λοιπόν κύριε Στέφη. Και υπάρχει ένα θέμα νομίζω που έχει ξανάρθει πάλι στην επικαιρότητα, ενώ πολλά χρόνια στην επικαιρότητα, να το πούμε έτσι το, ή κάποιοι το θάβουν, να το πω έτσι χοντράχοντα. Ναι, το θέμα που έχει προκύψει, το θέμα των φυλακών, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πλέον περίπου τα 25 χρόνια. Ξεκίνησε τελευταία φορά που ήταν η κοινότητά μας από το 94 έως το 98. Η πρώτη ιδέα ήρθε τότε από τον κύριο Κοτσόνη, τον Υπουργό, σε πρότασή του, έτσι ώστε η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλού ή μία πτέρυγα να φιλοξενηθεί στο χωριό μας. Και έτσι ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Εάν θέλετε λοιπόν να σας πω πώς όλα αυτά τα χρόνια δρομολογήθηκαν και έτρεξαν τα θέματα και έχετε χρόνο στη διάθεσή σας. Έχουμε χρόνο. Μου κάνει αίσθηση περισσότερο το ότι άλλοι θέλουν να διώξουν τις φυλακές. Π.χ. ο Κορυδαλός, όπως είπατε, καλή ώρα, και ήδη έπεσε και ένας μεγάλος τείχος εκεί σε ένα σημείο. Δηλαδή γκρεμίζουν τις φυλακές εκεί για να κάνουν πάρκα, υποτίθεται. Και εσείς μου λέτε, φέρτε τέτοιες εδώ τις φυλακές. Δηλαδή οι φυλακές για εσάς είναι τόσο σημαντικές στο να γίνουν, ή ο χώρος πιστεύετε ότι είναι ο κατάλληλος για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί τουλάχιστον ο Κορυδαλός, ας πούμε, που είναι ο πιο κοντινός εδώ, ας πούμε, σε μεγάλη φυλακή. Αν και έχουμε μια μικρούλα εδώ, νομίζω, στην Κόρινθο, έτσι δεν είναι? Έχουμε μια μικρή φυλακή. Μια μικρή, η οποία είναι περισσότερο για νεαρούς. Ναι, είναι για ανήλικους πλέον. Για ανήλικους πλέον. Ναι, ήταν μια στρατηγική φυλακή που πλέον είναι για ανήλικους τώρα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί ανήλικους. Okay. Και οπότε αυτή καμία σχέση βέβαια με αυτό που θέλει να φτιάξει. Γιατί ακούω τώρα εδώ, φέρτε τους φαρυπινίτες. Αυτό μου λέτε με λίγα λόγια. Ναι, καμία σχέση. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι γίνεται σε ένα τόπο έχει συν και πλην. Έχει θετικά και αρνητικά. Στο Κορυδαλό οι φυλακές αυτές, όταν έγιναν στο Κορυδαλό, γύρω γύρω ήταν αρκετά στρέμματα χωράφια. Έτσι. Σήμερα έχει πυκνοκατοικηθεί ο τόπος και υπάρχουν οι κίνδυνοι, και αυτές οι φυλακές δεν είναι οι φυλακές υψής της ασφαλείας, ενώ φιλοξενούν μέσα και βαρυπινίτες. Είδαμε τις αποδράσεις με τα ελικόπτερα κλπ. Εκτός του ότι αυτή την εποχή συζητάμε ότι δεν έχουμε και, δεν μπορούμε να τους έχουμε και όλους, λέει, στις φυλακές, γιατί δεν έχουμε θέσεις, δεν έχουμε φυλακές. Ενώ, να, που λέτε εσείς, ελάτε, δηλαδή φτιάξτε τις εδώ, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χώρο, να μην λένε ότι βγαίνουν έξω οι βαρυπινίτες και μετά έχουν πάλι εγκλήματα. Όπως καλή ώρα είναι και οι μέρες που γίνονται τόσο πολλά, έτσι. Ακριβώς, είναι επίκαιρο το θέμα, γι' αυτό και ήρθε έτσι στη δημοσιότητα πάλι. Κοιτάξτε να δείτε, οι φυλακές του Κορυδαλού όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικοί τάζουν ότι κάποια στιγμή θα τις διώξουν. Έτσι, ξέρω. Θα τις αντικαταστήσουν με τρία καινούργια σοφρονιστικά καταστήματα. Ένα λοιπόν από τα τρία ήταν μία πτέρυγα να φιλοξενηθεί στον Αγιάννη, το Κορυδαλό. Θα ήταν μία φυλακή δυναμικότητας 800 κρατουμένων, βάρη πινητών, να το πούμε έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Αλλά αυτές οι φυλακές είναι υψής ασφαλείας που δεν μπορείς ούτε με ελικόπτερο να φύγεις, διότι έχουμε δει τα σχέδια. Έγινε ανάρτηση σχεδίων στην κοινότητά μας το 2009 από τον κύριο Παπαλιγούρα, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και είναι μια φυλακή υψής ασφαλείας. Δεν υπάρχει περίπτωση από εκεί να αποδράσει κανένας και για κανένα λόγο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να πείτε ότι έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ, έχουμε φτάσει στα σχέδια και μιλάμε για το 2009, κοντεύει 2019 που λέει, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα σας εξηγήσω. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε, σας είπα, εδώ και περίπου 25 χρόνια. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου τότε ως κοινότητα ότι δεχόμαστε, θέλουμε τις φυλακές. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της τότε Νομαρχίας, ομόφωνα ότι θέλουμε να γίνουν οι φυλακές στο νομό μας πλέον. Υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ομόφωνη, ότι ναι, συμφωνούμε να γίνει στον Αγιάννη. Ομόφωνη απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου να γίνει λόγω που είναι το εφετείο, διότι είναι οι αποστάσεις τέτοιες που εξυπηρετούν. Ξέρω. Και ομόφωνη απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου ότι συνεννούμε και εμείς στο να γίνουν οι φυλακές. Πήγε κάτι που δεν ήταν ομόφωνο, αν δεν ρωτιέμαι. Όχι. Έρχεται λοιπόν, γίνεται ο Καποδιστριακός Δήμος. Ωραία. Ο Αγιάννης πλέον ήταν στο Δήμο Σαρονικού. Ο πρώτος δήμαρχος Σαρονικού ήταν ο κύριος Λέκας, ο Πέτρος Λέκας. Ομόφωνη απόφαση, ναι, θέλουμε τις φυλακές. Ξεκίνησε η διαδικασία και τέθηκε ένα θέμα ότι πλέον δεν έχει νερό ο Αγιάννης, άραγε πώς θα γίνουν οι φυλακές. Έγινε λοιπόν τότε μια γιώτρηση στα θήκια, βρέθηκε το νερό, σφραγίστηκε η συγκεκριμένη γιώτρηση, έτσι ώστε αυτή η γιώτρηση να γίνει το δείχνο να χρησιμοποιηθεί για τις φυλακές του νερού. Ναι, για το έργο περισσότερο, για να φτιαχτεί το έργο το νερό αυτό, ή για να υπάρχει. Όχι, συνεχόμενο. Άρα ήταν καλή η γιώτρηση που έγινε. Ήταν καλή η γιώτρηση, το νερό ήταν πόσιμο και σφραγίστηκε, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσουν οι φυλακές να είναι το νερό πλέον, να γίνει το δίκτυο να έρθει. Έρχεται ο κύριος Ρουμελιώτης, συνέχεια δήμαρχος, Σαρονικό.
Ομόφωνη απόφαση και αυτός δεχόμαστε κλπ. Γίνανε γεωλογικές μελέτες. Να σας πω λίγο για την έκταση καταρχήν. Mm-hmm. Η έκταση είναι 96 στρέμματα. 16 στρέμματα ήταν η ιδιόκτητη έκταση, την οποία την έκαναν δωρεάν στο Δήμο Σαρωνικού, mm-hmm. οι ιδιώτες αυτοί, και ο Δήμος Σαρωνικού την έκανε δωρεάν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα 80 στρέμματα είναι δασική έκταση που το Δασαρχείο ξεμπλοκάρει την όλη διαδικασία, παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και άραγε, λύσαμε το θέμα της έκτασης. Λύσαμε το θέμα του νερού. Mm-hmm. Γίνανε περιβαλλοντολογικές μελέτες, γεωλογικές μελέτες, τις οποίες τις επιβλέψαμε με τον Δήμαρχο Τοτόγια και εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος. Λύθηκαν όλα αυτά τα θέματα να δουν τι μέταλλο κλπ. Τι κατασκευή θα αποφασίσουν να γίνει, διότι αυτή η φυλακή θα κατεβεί 14 μέτρα βάθος. Θα έχουμε και βάθος. Βέβαια, και αυτό λέει επίσης ασφαλείας. Νομίζω ότι το Κορυδαλλός είναι τόσο πολύ. Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σας λέω ότι αν δείτε τα σχέδια λοιπόν που εμείς τα είδαμε, είχαμε την ευκαιρία να προβληθούν στον Αγιάννη στην πλατεία μας το 2009, στις εκλογές τότε. Επίσης, να εξάρω ότι η προσπάθεια του κυρίου Παπαλιγούρα ως Υπουργός Δικαιοσύνης mm-hmm. είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια με τέτοια βήματα έτσι να ολοκληρωθεί σύντομη διαδικασία. Και είχε λοιπόν αποφασιστεί τότε από την κυβέρνηση ότι αυτό το έργο θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Ήρθε όμως η κρίση και σταμάτησαν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν αυτούς τους ιδιώτες κλπ. Ήρθε αυτή η κατάσταση. Η περίεργη και δύσκολη, mm. έτσι ώστε κανείς ιδιώτης και ακόμη και να έχει τα χρήματα δεν θα τολμούσε να έρθει να επενδύσει επάνω και να μην ξέρει αύριο τι του ξημερώνει. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Τόγιας μετά ως τρίτος δήμαρχος Σαρωνικού και πλέον πάμε σε ένα μεταβατικό στάδιο στο Καλλικράτη με δήμαρχο τον κύριο Αλέξανδρο Πραγματικό, ο οποίος και αυτός έχει κάνει μια σημαντική δουλειά και προσπάθεια προς την κατεύθυνση, επισκέπτοντας και τα υπουργεία και υπηρεσίες κλπ. Και τους λέει: κύριοι, είναι όλα έτοιμα. Γιατί δεν έρχεστε να κάνετε το έργο, αφού είναι και επίκαιρο με όλα αυτά που λέμε. Με το κορυδαλό κλπ. Φέραμε το νερό στον Αγιάννη το 2014, ο δήμαρχός μας. Έφερε το νερό. Λύθηκε το θέμα του νερού πλέον. Η γιώτρηση αυτή δηλαδή προχώρησε. Προχώρησε, ήρθε δίκτυο και, και για εσάς νερό και για εμάς και για εμάς πλέον, ναι. Αυτή τη στιγμή που ο Αγιάννης έχει πόσιμο νερό. Θέλω να πείτε ότι όλες οι δημοτικές αρχές δεν είχε κάνει καμία πρόβλημα μέχρι τώρα. Είτε είχαμε Καλλικράτη, είχαμε κοινότητε, δηλαδή αλλάξαν όλα αυτά και όμως οι φυλακές παραμένουν. Παραμένουν σαν σχέδιο και όχι σαν έργο. Να σας πω, στο ΕΣΠΑ αυτό το έργο δεν εντάσσεται. Είναι μεγάλο πιθανό γι' αυτό. Όχι, δεν εντάσσεται. Είναι επιλέξιμο. Αυτές οι... Δεν είναι επιλέξιμο. Δεν είναι επιλέξιμο για το ΕΣΠΑ. Φυλακές στο ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί. Είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, του Υπουργείου, να βρούνε τη χρηματοδότηση, είτε μέσω ΣΔΙΤ να την νοικιάσουν, γιατί αυτή θα νοικιαζόταν για 25 χρόνια. 32 εκατομμύρια είναι το έργο mm-hmm. τότε. Πιθανόν σήμερα να γίνει μια αναθεώρηση. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο χαμηλά. Ενοικίαση συγκεκριμένα. Για 25 χρόνια. Ναι, θα την έπαιρνε δηλαδή κάποιο. Ο ιδιώτης. Τι θα έβγαζε αυτό δηλαδή. Θα έπαιρνε ενίκιο από το κράτος. Ενίκιο από το κράτος. Ενίκιο από το κράτος. 25 χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε. Ήταν ότι όμω και ηλικία, τι αχυλαίο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συν βεβαίω έξω στον περιβάλλοντο χώρο, τα κηλικία, το βενζινάδικο κλπ. Μου είπατε λοιπόν λίγο πιο πριν ότι γιατί εμεί θέλουμε τι φυλακέ και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Αν και σιγά σιγά καταλαβαίνω. Θα σα πω, ο Αγιάννη είναι. Ένα χωριό μόλις 30 χιλιόμετρα από την Κόρυδο. Mm-hmm. Όπως και όλα τα χωριά δέχτηκαν την εσωτερική μετανάστευση στη δεκαετία του 70. Διότι ο Κλήρος είναι μικρός σαν Κλήρος, είναι ένα άγωνο χωριό Αγιάννης. Mm-hmm. Εκτός από κτηνοτροφία, είναι ένα ορεινό χωριό, είναι 653 υψόμετρο, μιας και μιλάμε έτσι να δώσουμε μια εικόνα για όσους δεν μας ξέρουν. Είναι 653 υψόμετρο. Είναι ένα χωριό άγωνο, πέτρινο χωριό. Όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι του ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία και με την γεωργία, δηλαδή τα καπνά και λίγο ελαιώνα και λίγη σε μικρό ποσοστό αμπελουργία mm-hmm. για ιδιοχρήσια αμπελουργία περισσότερο. Mm-hmm. Τι γίνεται, υπήρχε εσωτερική μετανάστευση. Αυτά τα χρόνια η κάθε οικογένεια είχε 8 και 10 παιδιά. Yeah, ο Κλήρος δεν μπορούσε να χωρέσει όλα αυτά τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να αρχίσει η μετανάστευση και στο εξωτερικό, mm-hmm. Αυστραλία, Γερμανία κλπ. Και η εσωτερική μετανάστευση, Κόρυθο, Αθήνα. Ο Αγιάννης είναι σκορπισμένος σε όλη την Ελλάδα. Έχουν διαπρέψει όλοι οι Αγιανιώτες, είναι εργατικοί άνθρωποι και έχουν διαπρέψει οπουδήποτε και πήγανε. Και σιγά σιγά άρχισε να υπάρχει μια φθήνουσα εξέλιξη του χωριού σχετικά με τον πληθυσμό. Γιατί κατά ψέμα τα αστικά κέντρα απορρόφησαν. Γιατί ο κόσμος φροντίζει το καλύτερο, ήρθαν τα σχολεία, τα γυμνάσια, έτσι. Τα λύκια, τα αγγλικά, οι υποχρεώσεις των παιδιών. Η συγκοινωνία και επί την ευκαιρία, τι συγκοινωνία έχει. Αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η συγκοινωνία, το σχολείο έκλεισε από το 2000. Α, έκλεισε, δεν έχει σχολείο. Από το 2000 έκλεισε δυστυχώς, διότι είχαν μείνει τότε μόνο 5 παιδιά. Και μιλάμε για δημοτικό βέβαια, γιατί τα άλλα δεν τα συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. 3 τα δικά μου και 2 άλλα και αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε. Φυσικά ήρθε ο Καλλικράτης τώρα που τα έκλεισε, έκανε τη
την συγκέντρωση στο σχολείο και έκλεισε πολλά χωριά όπως το Στεφάνι, το Αγιονόρι, το Αγιολόκαστρο, όλα αυτά τα έκλεισε και τα μάζεψε στα μεγαλύτερα χωριά. Mm-hmm. Έχει κλείσει το σχολείο λοιπόν. Υπήρχε εσωτερική μετανάστευση. Τα εισοδήματα τα καπνά τελειώσανε. Ο Αγιάννης έχει από εισοδήματα μια φθήνωση. Η κτηνοτροφία είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Εννοείται. Πάρα πολύ δύσκολο. 365 μέτρα. 653 μέτρα είναι και λίγο ορεινό το κομμάτι. Ορεινό, ξεκάθαρα. Όχι μόνο έχουμε χιόνια κλπ. Τώρα να σας απαντήσω στην κοινωνία. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το σχολείο που μεταφέρει τα παιδιά στα θήκια, έχουμε πρωί και μεσημέρι που αναγκαστικά έρχεται το λεωφορείο να φέρει τα παιδιά. Το οποίο επιδοτείται από το κράτος. Επιδοτείται από το κράτος. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν το έκανε κάποιος μόνος. Επιδοτείται από το κράτος. Επιδοτείται λοιπόν το κτέλ από το κράτος, από την περιφέρεια. Όταν κλείσει το σχολείο. Το καλοκαίρι δηλαδή. Σε κοινωνία τίποτα. Το καλοκαίρι δεν έχετε κανεί. Καμία φορά, ούτε μία φορά την ημέρα λεωφορείο. Δεν έχετε λεωφορείο καν. Αναγκάζεται λοιπόν ο κόσμος μεταξύ να ανεβοκατεβαίνει. Αθήκια, Κόρυθο να κάνει τις δουλειές του, να έχει πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα Αθήκια είναι πόσο χιλιόμετρα από το. 9 χιλιόμετρα. 9 χιλιόμετρα. 9 χιλιόμετρα. Είναι όμως. Ναι. Είναι, αλλά έχει τις στροφές, είναι 9 χιλιόμετρα. Ναι. Πρέπει ο άλλος και με το αυτοκίνητό του να κατεβεί. 7-8 ευρώ βενζίνα τα θέλει. Πάνω κάτω τα θέλει. Και, και το χρόνο. Έτσι λοιπόν. Είπαμε και πριν ότι έχει συν και πλήν η φυλακή. Οι φυλακές αυτές είναι υψηλής ασφαλείας, δεν κινδυνεύουμε ούτε να βγουν οι κρατούμενοι να μας σκοτώσουν. Προχωράτε τώρα εσείς το θέμα, ναι. Γιατί μας είπατε, ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα σε σχέση με τον Γιάννη. Νομίζω έχετε και ένα πανηγύρι, να το πούμε αυτό κατά χρόνο. Να το πούμε. Που είναι η πανηγύρι της Γκιώσας που βεβαίως, κάνετε έτσι. Κάθε χρόνο το σύλλογός μας, σε συνεργασία πάντα με το τοπικό συμβούλιο και με το Δήμο Κορινθίων, διοργανώνει την εκδήλωση της Γκιώσας το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Mm-hmm. Διοργανώνει την εκδήλωση στην Γκιώσα. Πολλοί κόσμοι επισκέπτονται το χωριό. Μεγάλη επιτυχία. 13 χρόνια έγινε θεσμός πλέον η εκδήλωση της Γκιώσας. Ο Αγιάννης έχει αλλάξει ριζικά. Έχει και κάποιον κύριο Γιάννη. Βεβαίως. Έχουμε και 28 και 29 Αυγούστου. Του μυστικού δηλαδή. Δηλαδή πάμε από το φαγητό στη νηστεία. Ούτε λάδι την ημέρα του Ιουνιού. Ούτε λάδι. Έτσι πρέπει. Τουλάχιστον εμείς εκεί που φυλάμε θερμοπύλες και είναι προστάτης μας. Έχετε ένα πανηγύρι πάλι με φαγητό χωρίς λάδι. Μεγάλο, αλλά με χωρίς με φαγητά χωρίς λάδι, ας πούμε. Όχι. Γίνεται το βράδυ η εκκλησία, περιφορά της εικόνας, φιλαρμονική κλπ. Πλήθος κόσμου, όλοι οι αγανιώτες και όχι μόνο και από όμορους οικισμούς βρίσκονται στον Αγιάννη. Γίνεται το πανηγύρι, αλλά την άλλη μέρα ανήμερα μετά τις 12 το βράδυ ανήμερα. Ούτε λάδι δεν επιτρέπεται, ναι, ναι. Για την ημέρα αυτή. Ισχύει. Ισχύει. Είναι η νηστεία. Εντάξει, και το κρατάτε γιατί έχετε και το όνομα του στο χωριό, οπότε δεν μπορείτε. Είναι να ο προστάτης μας, ο πολιούχος μας, η κεντρική Μητροπολή μας. Επί την ευκαιρία είναι θα. Είναι το δύσκολο της υπόθεσης ότι ήταν η αποτομή της κεφαλής. Δηλαδή έχουμε το πιο άσχημο σημείο του Αγιάννη, εξού και νηστεύουμε. Ήταν η μέρα που η Σαλόμη ζήτησε το κεφάλι, το κεφάλι. Του Τιμίου Προδρόμου, να το πούμε αυτό το στον Ηρώδη, γιατί θέλει η μάνα της, η Ηρωδιάδα, να το κάνει αυτό. Βεβαίως. Επί την ευκαιρία λοιπόν που μου δίνεται να μας ακούσει και ο κόσμος. Ο Αγιάννης έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα προόδου. Όλοι οι δήμαρχοι ήσαν κοντά στον Αγιάννη και εγώ τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαι, από μικρό παιδί ασχολούμαι με τα κοινά, 30 χρόνια πρόεδρος συνεταιρισμού, ομάδα κλπ. Και τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν ασχολούμαι με τα δημοτικά. Όλοι οι δήμαρχοι έχουν αγκαλιάσει το χωριό μας. Ο δήμαρχός μας, ο Αλέξανδρος Πνευματικός, έκανε τα μεγάλα βήματα και έργα, όπως σας είπα, ένα μεγάλο έργο του νερού. Ο Αγιάννης είναι 650 χρόνια με τα στοιχεία που έχουμε, η ζωή του χωριού μας. Λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα του νερού με αυτό το δήμαρχο. Και όχι μόνο αυτό, αναπλάσεις μες στο χωριό, άλλα έργα, ασφαλτοστρώσεις, σεμεντοστρώσεις. Ένα σημαντικό έργο και συνεχίζουμε και αυτή την πενταετία προς αυτή την κατεύθυνση με τον ίδιο δήμαρχο. Πόσους κατοίκους έχουμε τώρα, τελευταία απογραφή, ας πούμε. Η τελευταία απογραφή είναι 392 κάτοικοι του 2011. Ναι, 392. Είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση, ναι, με αυτά που μου λέγατε ότι μπορεί να έχει τόσα παιδιά κάποιος κτλ. Πρέπει να χάνετε κάθε χρόνο, κάθε 10 χρόνια που γίνεται η απογραφή, πόσοι χάνονται, βέβαια. Σας είπα, η εσωτερική μετανάστευση, ναι, μασάκησε. Το χωριό άδειασε διότι δεν χωρούσε ο κλήρος. Ναι, μου τα είπατε, ναι, αυτό λέω, και αυτό λέω, τα 392. 392. Οπότε οι φυλακές έχουν και ένα λόγο ανάπτυξης παρά τα αυτά, ακριβώς, να το πούμε έτσι, στο χωριό. Θα λειτουργήσει ως ανάπτυξη σε εμάς πλέον, διότι σας είπα, 800 κρατούμενοι, 450 εργαζόμενοι. Α, 450 εργαζόμενοι. 1500 άνθρωποι κάθε επισκεπτήριο. Μάλιστα, θα θέλουν κάποιοι να μένουν κοντά στο χωριό. Κάποιοι θα μείνουν, θα ανοίξει το σχολείο, θα ανοίξει σούπερ μάρκετ, θα ανοίξει φούρνο, θα ανοίξει βενζινάδικο, θα ανοίξουν περίπτερα. Θα έχουμε συγκοινωνία όχι μία φορά, 4 και 5. Το χειμώνα που θα ρίχνει χιόνι, δεν πρόκειται ποτέ το διαμέρισμά μας να μείνει κλειστό λόγω της χιονόπτωσης. Διότι είναι δυνατό να υπάρχει φυλακή. Όχι, βέβαια. Εκεί θα υπάρχει σταθμός, τα γκρέιντερ θα είναι με αναμένες τις μηχανές, έτσι ώστε να ανοίγει ο δρόμος. Και θα φτιαχτούν ίσως και θερμενόμενα πεζοδρόμια και όλα αυτά. Ο δρόμος θα γίνει, θα καλυτερεύσει ακόμη, θα γίνει διαπλατήσεις. Διότι είναι μεγάλο
το κυκλοφοριακό φορτίο που θα δέχεται πλέον ο Αγιάννης και δεν μπορεί. Έχουμε πάρα πολύ καλό δρόμο και επί την ευκαιρία, γιατί είναι τόσα πολλά τα έργα που γίνονται στον Αγιάννη που ξέρετε, καμιά φορά αδικό και ανθρώπους γιατί δεν προλαβαίνω να τους ευχαριστήσω, γιατί δεν μου δίνεται η ευκαιρία. Πέστε τα τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, τον κύριο Καλλίρη, τον κύριο Τατούλη, που είναι κοντά μας. Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο έργο 500.000 ευρώ στον Αγιάννη, τον κεντρικό δρόμο Αθήκη Αγιάννη. Έχουμε ένα δρόμο ο οποίος. Θα έλεγα το ζηλεύουν άλλοι οικισμοί. Έτσι στην κυριολεξία. Αυτό σημαίνει ότι έχετε καλή συνεργασία με όλους. Γι' αυτό και τα έργα θέλετε να πείτε ότι γίνονται τόσο. Βεβαίως γίνονται καλά, έργα. Δεν αντιδράτε και θέλετε και τις φυλακές. Φέρτε και άλλα έργα και δεν έρχονται. Ακριβώς. Και άλλα έργα τους περιμένουμε, είναι όλοι κοντά μας. Εάν αδίκησα κάποιον και τον ξέχασα, ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Με 25 χρόνια η ιστορία που μου λέμε σήμερα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο αυτή. Θα είναι και άλλοι άνθρωποι που όντως. Είμαστε όλοι προ αυτή. Άρα και εμείς. Και σήμερα λέμε και το φωνάζουμε δυνατά ότι ναι, τις φυλακές τις περιμένουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν ας κρατήσει έστω και γιατί είναι η δεύτερη περίοδος που ο κύριος Δήμας κάνει, ο βουλευτής μας. Είχαμε ερώτηση από τον κύριο Δήμα. Από τον κύριο Δήμα πριν δύο χρόνια, ο οποίος απάντησε στον υπουργό και είπε. Είμαστε πάντα στην αντιπολίτευση όσον αφορά τον κύριο Δήμα. Δεν ακριβώς, ήταν όχι, δεν όχι, είχαμε όχι, ποτέ αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τότε απάντησε λοιπόν ο κύριος Σταθόπουλος, νομίζω ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά το σχεδιασμό των φυλακών στον Αγιάννη. Είναι όλα έτοιμα και περιμένουμε να βρούμε τον τρόπο που θα το χρηματοδοτήσουμε. Mm-hmm. Τώρα ήταν επίκαιρο. Είχαμε Παρασκευόπουλο μετά, είχαμε Κοντονή, δεν έχουμε κάποια καρδιά. Δεν έχουμε, όχι, όχι. Δεν έχουμε καμία. Τώρα θα έχουμε. Περιμένουμε την απάντηση τώρα να δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Κοντονής στο θέμα αυτό. Δηλαδή, τι μελιγενέστε, έχουν κάτι στα σκαριά τους, στα σχέδιά τους, παλεύουν να βρουν κάποια χρηματοδότηση. Εμείς πάντως εμένουμε και λέμε. Το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο. Έτσι. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας, γιατί καταλαβαίνετε, οι 450 εργαζόμενοι θα είναι και κάποιοι συνάνθρωποι μας, όχι μόνο από το τοπικό διαμέρισμα Ιωάννου, αλλά από το Δήμο Κορινθίων και από το Νομό Κορινθίας. Έτσι ώστε θα δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Διότι δεν θα έρθουν όλοι από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Όχι βέβαια. Καταλάβατε. Μα θα υπάρχει κάποιο όρο, πιστεύω. Βεβαίως θα υπάρχουν όροι, αλλά τότε να σας πω και τούτο, ότι τότε είχε μπει. Ότι θα ξεκινούσε το έργο, δεν περιμέναμε την κρίση. Έγινε λοιπόν η παρουσίαση των σχεδίων επάνω στην πλατεία και είχαν μπει μόρια τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαλιγούρας, είχε βάλει μόρια ο άνθρωπος ο οποίος. Τύχαινε να είναι και της περιφέρειας, ο κύριος Παπαλιγούρας, έτσι δεν ακριβώς. Το ξεχνάμε. Οι όροι λοιπόν τότε του διαγωνισμού σε ό,τι έχει σχέση με την πρόληψη των ανθρώπων, από το τοπικό διαμέρισμα Αγίου Ιωάννου είχε 200 μόρια επιπλέον, αν ήταν κάτοικος του τοπικού διαμερίσματος. Καταλαβαίνετε όμως στις 450 θέσεις εργασίας, τουλάχιστον θα βρεθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Σίγουρα. Και κάποιοι άνθρωποι, επαγγελματίες, θα ανοίξουν δουλειές που σας είπα λίγο πιο πριν. Και μετά σιγά σιγά. Ταξί, λεωφορεία κλπ. Αλλάζουν τα πάντα. Ο Αγιάννης πλέον γίνεται κόμβος κέντρο πλέον. Κατάλαβα. Και αν είχε γίνει και παλιότερα, και θα γίνει, και το συζητούσαμε δεν τώρα. Δεν θα το συζητούσαμε σήμερα, θα μιλούσαμε σε άλλη βάση. Μάλιστα. Οπότε, και από ό,τι βλέπω, ο κύριος Δήμας ρωτάει τον Υπουργό τρία πράγματα. Έτσι, αν παραμένει στις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης η ανέγερση του φρονιστικού καταστήματος του Αγιάννη Κορινθίας, εσείς δεν έχετε πάρει κάποια αρνητική απάντηση γι' αυτό και ρωτάει. Καμία αρνητική απάντηση. Γιατί καθυστερούμε, γι' αυτό αναρωτιόμαστε. Ναι. Ακριβώς. Δεύτερον, ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης, όντως του ρωτάει ο βουλευτής, του ρωτάει τον Υπουργό, τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για δυνατότητα παραχώρηση των τίτλων στο Ταχυμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων. Εκεί πρέπει υποτίθεται να υπάρχει κάποια γνωμάτευση για να χρειάζομαι και μια γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν ολοκληρωθεί αυτά. Αλλά καθυστερούν σε τι, τα γραπτά, α το πούμε. Χρηματοδότηση. Και είναι και η χρηματοδότηση. Και αν δεν μπορούμε στα ΣΤΙΤ, τι εναλλακτικά εργαλεία υπάρχουν χρηματοδοτικά. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την απάντηση. Δεν ξέρω, θα κάνουν μέρες να απαντηθεί. Και κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορεί να τη σχολιάσουμε για την απάντηση. Για την απάντηση. Να τη σχολιάσουμε να δούμε τι μελιέρεστε. Αλλά πάντως, γνωρίζω, λέγοντας όλο αυτό το ιστορικό, και νομίζω το έχει αναφέρει και ο κύριος Δήμας όσο μπορεί, κυρίως όταν έχουμε και μάλιστα αυτή την επικαιρότητα σήμερα, και ίσως εκεί πιάνεστε περισσότερο σε αυτήν την ερώτηση, νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Αν θέλει η κυβέρνηση να, δώσει, να καθυστερήσει 2-3-5 μέρες την απάντηση, ξέρω παραπάνω, ανάγκη να μας δώσει ακριβώς αυτό, ένα ξεκίνημα. Ένα χρονοδιάγραμμα. Ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να προχωρήσει αυτό. Αλλά βασικά πιστεύω ότι είναι θέμα αυτό που λέμε τώρα. Αν δεν μπορεί με το λόγο της κρίσης με τα προγράμματα αυτά να βρεθεί κάποια λύση. Που αμήν τι άλλο,
μόνο και μόνο που είναι τόσο στην επικαιρότητα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βρει και λύση για το. Θα είναι θετικό στοιχείο και για την κυβέρνηση αν το κάνει, αυτό θέλω να πω. Πέραν των υπολείπων που συζητάμε. Βεβαίως. Αν γιατί... θέλει δηλαδή και η κυβέρνηση να λέει ότι προχωράει κάτι, νομίζω ότι είναι σημαντικό έργο να το κάνει. Σημαντικό έργο, βεβαίως. Όσο και αν ακούγεται παράξενο η φυλακή, όμως είναι σημαντικό έργο. Τελικά έτσι όπως το λέτε και έτσι όπως μου το λέτε, δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν μακριά, αλλά μου είπατε το λόγο. Κορυδαλός φτιάχτηκε μέσα στα χωράφια. Είναι πάρα πολύ παλιά φυλακή πλέον, οπότε πρέπει όντως να μετακομίσει κάπου αλλού. Αν μου το λέγατε αυτό, σαν ένας άνθρωπος που μένω στην Αθήνα, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα λέγανε φέρτε εδώ σε εμάς να φτιάξουμε και φυλακές ψήσης ασφαλείας. Πρώτη φορά το ακούω και μου έκανε αίσθηση να λοιπόν υπάρχουν λύσεις πολλές φορές, αλλά δεν τις συζητάμε, δεν τις λέμε και κυρίως κάνουμε και πράγματα τα οποία, αν πούμε στην Αθήνα, ας πούμε, που ενώ δεν τα θέλουν οι άλλοι, επιμένουμε εκεί και γκρινιάζουμε και κάνουμε είναι τα πράγματα. Φέρτε μας δουλειά, φέρτε μας ανθρώπους. Ακριβώς, εδώ είναι ακριβώς αντίθετα. Και ασφάλεια για όλη τη χώρα. Και ασφάλεια για όλη τη χώρα που είναι, νομίζω είναι ασφάλεια του πολίτη, είναι το ζητούμενο. Ναι, το δεδομένο. Και η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ και μάλιστα έχουμε έξαρση. Έχουμε... Εκ των πραγμάτων θέλουμε φυλακές. Δεν γίνεται. Έχουμε έξαρση γιατί βλέπετε το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Ακριβώς. Γιατί αν όντως τελικά είχαμε χώρο να τους βάλουμε στα όλα τα χρόνια φυλακής και να μην βγαίνουν στο 1 τρίτο της ποινής ή δεν ξέρω τι άλλο. Ακριβώς. Γιατί βλέπετε ότι βγαίνουν και τελικά συνεχίζουν να κάνουν από την πρώτη μέρα που βγαίνουν εγκλήματα, οι άδειες τους. Επίσης, αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Και λέω χθες είχα φάει και εγώ τη φρίκη μου εδώ και λέγα θα απασφαλίσω καμιά μέρα με αυτά που ακούω και αυτά που βλέπω. Όπως ξέρω εγώ έγινε στο Ηράκλειο που σκότωσε ο οριοθετικός έναν Αλβανό με ένα, αλλά δεν πάει να είναι Έλληνας πολιτικός οικογενειάρχης κατά τα άλλα για μένα, άσχετα η υπηκότητά του. Και με έχει τσακίσει αυτό το πράγμα και αυτά που μάθαμε τις προάλλες με το θέμα της Δώρας στο δεύτερο νεκροταφείο. Με έχουν κάνει όλα τούρμπο που λένε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν υπάρχουν λύσεις. Έρχεστε εσείς τώρα να πείτε λύσεις υπάρχουν. Αλλά πρέπει να προχωρήσουν κάποιος σε χρηματοδοτήσεις και δυστυχώς μου λέτε 25 χρόνια τώρα. Άρα κάπου δεν μ' άρεσε και αυτό. Δηλαδή ότι τα αφήναν όλα πίσω. Για ποιο λόγο πάλι. Όταν ο Κορυδαλός φώναζε και ότι δεν θέλει φυλακές. Εκεί μου κάνει νέα, σας λέω. Και ήδη πριν 3-4 μήνες άρχισαν να γκρεμίζουν το τοίχο, ένα μεγάλο κομμάτι του τοίχου, για να το κάνουν πάρκο. Και μου κάνει αίσθηση, δεν ξέρω. Μένω κι εγώ λίγο. Έτσι, με ένα ερωτηματικό. Ενώ υπάρχει μια λύση τουλάχιστον να αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνεται πραγματικά μια υψίστη ασφαλεία φυλακή στη χώρα μας, με μοντέρνα σχέδια όπως λέτε, και από εκεί πέρα να έχουμε και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας τόπος από τις φυλακές. Δεν το πίστευα και αυτό, αλλά εντάξει, να το λέω. Κι όμως θα προκύψει σε εμάς μια μεγάλη ανάπτυξη και το χωριό θα αλλάξει Άρδιν. Σε όλα αυτά που σας είπα, όσο ακούγεται παράξενο. Ναι, γιατί λέτε ότι θα είναι υψηλής ασφαλείας, δεν το συζητάτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν δείτε τα σχέδια λοιπόν και όλη η διαδικασία, δεν υπάρχει θέμα δραπέτευσης επάνω με σύρματα κλπ. Είναι τα πάντα. Έχει τρία. Όπως είναι κυρίως φυλακή, 14 μέτρα θα κατεβεί βάθος αυτή η φυλακή. Θα σκαφτεί μέσα στο βράχο. 14 μέτρα. Λέτε να το εμποδίζουν άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνει αυτή η φυλακή με την άλλη έννοια τη εγκληματικότητα τώρα που το συζητάτε. Εκεί δεν πρόκειται να δραπετεύσει κανένα με αυτή τη φυλακή. Δεν υπάρχει. Μόνο εκεί καταλήγω. Εκτός αν ανοίξει κάποιο την πόρτα και του πει κύριε, περάστε. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν υπάρχει κάτι 100% για μένα προσωπικά, αλλά 99,9% εντάξει. Υπάρχει μια μικρή σύμφωνη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Ακούμε ότι μπαίνουν σε μια τράπεζα, σκάβουν ένα τούνελ και βγαίνουν 50 μέτρα. Ακριβώς. Εκεί τι θα σκάψει, το βράχο. Τι θα σκάψει. Και πόσο θα πρέπει να σκάψουν για να βγουν. Τι να σκάψει, βράχο. Ναι, με τι να σκάψει. Εδώ, εκεί για να γίνει αυτή η εξκαφή θα χρησιμοποιηθούν τόνου, θα έλεγα σε εισαγωγικά, εκρηκτικά και μηχανήματα που είναι αυτού του τύπου. Άραγε. Απάνω μπαίνει σύρμα, σύρματόπλεγμα. Δεν υπάρχει να κατεβούν ελικόπτερα. Τελείωσε αυτό. Και έχει τρεις τείχους ανά 8 μέτρα ύψος στοιχεία. Συν το σύρμα. Μάλιστα. Δηλαδή, να δεις τη φυλακή αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, σας λέω, μου κάνει αίσθηση αυτό. Γιατί δεν έχει προχωρήσει ένα τέτοιο έργο. Πέραν, ας πούμε ότι η κρίση ήταν ένας λόγος, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον με τα δεδομένα που μετά έχουμε σήμερα. Αυτό ήταν λόγοι κρίσης. Αυτή σήμερα νομίζω δεν είναι και τρελό ποσό να μην μπορεί να βρεθεί. 32 εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι τρελό. Δεν είναι τρελό ποσό. Για τέτοιο έργο. Δεν είναι τρελό ποσό. Μπορεί να βρεθούν τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι βούληση της κυβέρνησης, τους θέλει όλους ξέφραγο αμπέλι. Λέτε. Έτσι λέω εγώ την άποψή μου. Μπορώ να την εκφράσω. Ναι, τι λέω δημόσια. Την εκφράζετε και εγώ σας λέω. Ξέφραγο αμπέλι. Μου αφήνετε ένα ερωτηματικό και το άφησα και εγώ αυτό το ερωτηματικό όπως βλέπετε τελικά. Γιατί λέω, αν όχι για την κυβέρνηση, ίσως υπάρχουν άλλα συμφέροντα, αλλά τελικά γιατί δεν προχωράει όντως ένα τέτοιο έργο. Στο κάτω-κάτω της γραφής όλοι θέλουν τη δικαιοσύνη. Κανείς νομίζω δεν θέλει. Λέω εγώ να είναι, όπως λέτε, εξέφραγο αμπέλι, αλλά εσείς λέτε. Δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι μάλλον κάτι. Ξέρετε άλλο, να σας πω, σε κάποια άλλη περίπτωση μπορεί οι κάτοικοι να καθυστερούσαν το έργο έστω ακόμα και στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας πολλά χρόνια. Ναι. Εδώ έχουμε αντίθετα αυτό που είπατε και εσείς, ότι ομόφωνα λέμε κήρυξε νη στο έργο. Έτσι.
Και το έργο δεν ξεκινάει. Γι' αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έστω και στο παραπέτο και σήμερα. Και σήμερα. Εύχομαι να του φωτίσει ο Θεό να, να κάνουν μια προσπάθεια σοβαρή. Να περιμένω 5-6 μέρες και να δω πραγματικά να δούμε και αυτή την απάντηση, που, δούμε... που να δείχνει ότι όντω αύριο έρχεται το. Ακριβώς. Πώς το λένε, να σκάψουμε να δούμε τι πέτρα. Να έρθει το πρώτο μηχάνημα. Έχουν γίνει γεωλογικές μελέτες. Αυτό λέω ακριβώς. Υπάρχουν όλα, είναι έτοιμα όλα. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω σύντομα να έχουμε απάντηση θετική, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι μελέτες, όπως είπατε, γιατί υπάρχει η θέληση. Όλες οι αρχές που πέρασαν και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, όλες είπαν ομόφωνα, ναι, ομόφωνα. Έτσι δεν υπήρχε μια αντίδραση, γι' αυτό μου κάνει αίσθηση. Και τώρα ερχόμαστε πάλι λόγω επικαιρότητας, θα έλεγα περισσότερο, να το δούμε αυτό το θέμα. Και όταν ο Κορυδαλλός τόσα χρόνια προσπαθεί να μειώσει όσο μπορεί τις φυλακές του, τι άλλο περιμένουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι περίεργο. Δεν ξέρω, είπατε και για άλλα δύο μέρη πρέπει να φτιαχτούν, δεν ξέρω αν εκεί έχουν προχωρήσει τίποτα, αν έχετε μάθει και αν τα άλλα δύο μέρη. Εξής... Είναι στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη και μία στο Βόλο, νομίζω. Ναι, αυτά έχουν προχώρησαν τότε, δεν θυμάμαι. Δεν έχουν προχωρήσει. Ούτε αυτά. Αυτά είναι και λίγο προβληματικά στους κατοίκους. Ακριβώς. Είναι και θέμα, εκεί έχουν άλλα προβλήματα. Αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, διότι εκεί είναι άλλα τα εδάφη, είναι έφορη περιοχή. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται για άλλους λόγους αυτός ο τόπος. Εμάς είναι η ιδιομορφία του εδάφους τέτοια. Το υπέδαφος τέτοιο που δεν έχουμε να πούμε ότι μπορεί να καλλιεργήσει κλπ. Είμαστε πάνω στο βουνό. Είστε ξεκάθαρος και γι' αυτό μου κάνει αίσθηση και ίσως, λέω τώρα εγώ που δεν είχα ασχοληθεί με το θέμα, έτσι, είμαι ένας άνθρωπος που απλά μπορεί να έριξα μια ματιά σε μια εφημερίδα κτλ. Πάντα θα έλεγα σιγά τώρα με θέλει να κάποιος τη φυλακή δίπλα του. Και τώρα έρχεστε εσείς να μου αποδείξετε να, ότι κάποιος τη θέλει τη φυλακή δίπλα του και άρα κάποιος άλλος μπλοκάρει το θέμα. Καθυστερεί. Ας πούμε ότι είναι και άγνοια, εγώ λέω τελικά. Αλλά κάντε κάτι τώρα από εδώ και πέρα που το μαθαίνετε. Έστω και τώρα. Λοιπόν. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Σε μια άκρη του μυαλού σας πάντα θα κρατάτε τον Αγιάννη. Σίγουρα, εντάξει, πέραν τον Αγιάννη. Κάπου να βρισκόμαστε, να τα λέμε. Έλενα, πες κάτι κι εσύ. Να τα δρομολογούμε. Έλενα. Συμφωνώ για αυτό που είπες με την Γιώσα. Για την Γιώσα, εσύ έχεις λοιπόν, παιδιά για την Γιώσα, μάλιστα. Και στη γιορτή της Γιώσας σας περιμένουμε το καλοκαίρι που θα έρθει. Στην κοπή της πίτας που έχουμε τώρα τον Ιανουάριο μήνα πάντα που κάνουμε. Ναι, είναι η χαρά που λέτε κι εσείς ότι έχετε αυτά τα λίγα 5-6 πράγματα και αυτά έχετε να μας πείτε, ξέρω εγώ. Δεν είναι να μας πείτε μεγάλα πράγματα και μια φυλακή ζητάτε. Τι ζητάτε. Λοιπόν, όλα έχουν πάει καλά, είναι όλοι κοντά μας, οι δημοτικές αρχές, η περιφέρεια, όλοι οι παράγοντες, έχουμε μια άρεση συνεργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Αγιάννης έχει κάνει βήματα, ο Αγιάννης έχει σχεδόν τα πάντα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, τα πάντα με την έννοια τους δρόμους, παιδικές χαρές, τις πλατείες τους, το καθαρό περιβάλλον, τη σταβέρνα την που έχουμε στην πλατεία που έχει πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα και καλές τιμές. Έχουμε καλό δρόμο πρόσβαση, 29 χιλιόμετρα από την Κόρυθο, 9 από τα Θήκια, 13 από τα Λουτρά της Ωραίας Ελέγχης. Έχετε, βέβαια, από την Αθήνα σε μια ώρα. Τοπική συγκοινωνία με την έννοια του ΚΤΕΛ δεν έχουμε, βέβαια. Αλλά εντάξει, ευελπιστούμε ότι όλα θα γίνουν. Όλα καλά. Ο Γιάννης, εμείς εργαζόμαστε να το παραδώσουμε σε επόμενες γενιές καλύτερο, έτσι όπως το παραλάβαμε. Καλύτερο να το παραδώσουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, θα πολεμήσουμε. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από τον Γιάννη. Είμαι γέννημα Θρέμα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τέσσερα παιδιά οικογένεια, εκεί παντρευτήκαμε, εκεί παντρέψαν τα παιδιά μας και εκεί θα μας θάψουν. Θέλουμε λοιπόν οι απανταχού Αγιανιώτες όπου και αν είναι, να είναι δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια που εμείς, οι ακρίτες που φυλάμε Θερμοπύλες εκεί στον Αγιάννη, έστω και τα καλοκαίρια που έρχονται ορισμένοι και επισκέπτονται το χωριό μας, τους θέλουμε δίπλα μας περισσότερες φορές να φτιάξουν τα παλιά τους σπίτια, να έχουμε περισσότερο κόσμο. Και να μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα. Κάτι τελευταίο, μια και μου ήρθε. Η πρόταση, ο Γιάννης να έχει φυλακή υψηλής ασφαλείας, έγινε από μελέτη ή κάποια. Πώς έγινε ακριβώς. Δηλαδή, αυτά τα τρία μέρη που είπατε πριν, ότι προτάθηκαν να γίνουν φυλακές. Ναι. Πώς είχε γίνει αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Κοιτάξτε, έγινε συγκεκριμένη πρόταση γιατί είναι τέτοιο το σημείο, το βουνό, αυτό που. Ποιος το έκανε, κάποια κυβέρνηση το έκανε αυτό. Ο κ. Κοτσόνης το έκανε το αίτημα. Πάλι τοπικός. Ο τοπικός που έκανε το ξεκίνημα των φυλακών, τότε που ήταν στην κυβέρνηση, που θα γίνουν τρεις φυλακές, θα μετακομίσει ο Κορυδαλλός οι τρεις πτέρυγες. Αποφασίσανε λοιπόν το σημείο που θα γίνει η φυλακή στον Αγιάννη, το σημείο τέτοιο, είναι χαμηλή βλάστηση. Έτσι, αν κάνουμε ένα σενάριο ακόμη και κάποιος να δραπετεύσει από τη φυλακή, δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να κάνει πέρα και να μπει στο δάσο, στο πυκνό, μέσα στο πεύκο κλπ. Είναι χαμηλή βλάστηση που μόλις σηκωθεί ένα ελικόπτερο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα τον έχουν εντοπίσει. Ακόμη και αν κάνουμε ένα σενάριο. Ναι. Που δεν υπάρχει το σενάριο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει από πρόταση του κ. Κοτσόνη. Ναι. Και τα άλλα πιθανώς από άλλους αντίστοιχους βουλευτές. Πιστεύω, ναι. Πώς, ναι. Αλλά εδώ δεν είχατε κανένα πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο από θελική κοινωνία. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλά. Ευχαριστούμε. Γιατί τα συζητάμε αφού βγήκε η απάντηση πρώτα. Καλή συνέχεια και περιμένουμε την απάντηση. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.